Ρεπορτάζ Λάρισας θα έχει η αγάπη σε κάποια φάση σίγουρα. Μία Λάρισα που κέρδισε τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο 4-2, εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Τσιλούλη. Υπήρχε ισορροπία μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά βρήκε τρόπο, έχοντας σε καλή μέρα τους μεσοεπιθετικούς της, να πετύχει τρία τέρματα και να μειώσει ο Ντουρμισάη με ένα πολύ ωραίο γκολ στο τέλος. Ο Ντουρμισάη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης, έχει στοιχεία. Δεν ξέρω αν είναι για το επίπεδο που λείπει ο φορ του Ολυμπιακού. Δεν έχει φορ ο Ολυμπιακός. Έχει ένα ποσοστό κοντά στο 1 στα 13 τελικές. Ένα ποσοστό βέβαια που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του ο φιλοξενούμενος μας αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Ένα παιδί το οποίο ήξερε να τη βάλει την μπάλα μέσα, αλλά όχι μόνο αυτό. Ήταν και πολύ καλός πασέρ. Και βέβαια είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην τελευταία δεκαετία στον ΠΑΟΚ που τα λεφτά που δαπανήθηκαν για αυτόν τα δίνανε και χαιρόντουσαν. Είναι value for money επιλογή. Μιλάμε στον Ηλία Αναστασάκο, ο οποίος είναι μαζί μας. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις, πού είσαι, πού βρίσκεσαι, πώς περνάς? Καλά, είμαι, μια χαρά. Βρίσκομαι Σπάρτη και... και είμαι καλά. Και περιμένω το γιο μου βασικά από το σχολείο. Α, πόσα τώρα, πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Καλά είσαι, εντάξει. Κάνει... Ένα παοκτή, ναι. Και τώρα η μικρή δεν ξέρω. Θα γυρίσεις στις γυναίκες, εντάξει, δεν τις πιέζουμε. Ας πάρουν μόνο τις αποφάσεις. Άλλωστε, ό,τι θέλουν αυτές κάνουν στο τέλος, σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι γίνεται, παρακολουθείς τα τεκτενόμενα? Ναι. Όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα, αλλά με τις υποχρεώσεις που έχω, απλά. Αλλά όσο μπορώ και όταν μου δίνεται η ευκαιρία, παρακολουθώ. Και το πάω και γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα. Επειδή γίνεται μια κουβέντα τώρα ότι ο Ολυμπιακός έχει στατιστικά καλύτερη εικόνα στις περισσότερους τομείς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τον Μπρίγιοβιτς μπροστά που έχει ένα γκολ στις 2-2,5 τελικές. Τελικά είναι πολύ σημαντικός ο σέντερφορ στο ποδόσφαιρο. Βασικά αυτή την κουβέντα είχαμε κάποιους φίλους που βλέπαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού το τελευταίο. Όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο που δεν είχε επιθετικό, αν θυμάμαι καλά. Δεν έπαιζε κάποιος σεντερφόρ, έλειπα. Ναι. Και είχα πει, επειδή έβλεπα παιχνίδια, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Ολυμπιακού, γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί. Είναι αυτό. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή όλα τα γκολ, αν δεν κάνω λάθος, τα βάζουν με κεφαλιές τα στόπερ. Τα παίρνει από... από την πίσω ζώνη με φορτούνι. Ναι, και όλες οι εύκολες τελικές χάνονται και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα και στην ψυχολογία της ομάδας, σίγουρα. Της ομάδας, βέβαια. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ, έχει τον Μπρίγιο, ο οποίος με το παραμικρό δημιουργεί τη συνθήκη και πετυχαίνει τον γκολ, και αυτό είναι κάτι που περνάει και στην ψυχολογία, γιατί ξέρεις ότι αν δοθεί ευκαιρία... Υπάρχει το σημείο αναφορά στην επίθεση. Υπάρχει αυτός, βέβαια, που θα τη βάλει μέσα. Νομίζω ότι περνάει και στον κόσμο αυτό. Ξέρεις ότι αν γίνει μία φάση θα μπει τον γκολ και όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα, όχι όλα, πολλά παιχνίδια, τα παίρνεις με μισή ευκαιρία, γιατί πιστεύω, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παιχνίδια τα οποία δεν έχει παίξει καλά. Αλλά νομίζω ότι την πορεία που κάνει και στο στόχο που έχει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Να μην παίζεις καλά και να παίρνεις αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Γιατί στο τέλος μετράνε οι βαθμοί, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι ψηλά και να θες να κρατηθείς εκεί. Και νομίζω ότι έτσι όπως πάει ο ΠΑΟΚ, βλέπω ότι το πάει καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί εύκολα ή όχι να καταφέρει το στόχο. Τι χρειάζεται αυτός που είναι μπροστά στην εστία τελικά? Είναι ταλέντο, είναι καθαρό μυαλό, είναι εμπειρία? Εσύ το είχες. Δηλαδή όταν
εγώ είχα την αίσθηση όταν βρισκόσουν μπροστά στο τέρμα ότι αισθηκτοδός θα κάνεις αυτό που πρέπει. Δεν θα μπουν όλα, δεν γίνεται. Ωραία. Αλλά αυτό που έχει ο Πρίγιοβιτς είναι δουλεμένο, είναι ταλέντο, είναι καθαρό μυαλό, είναι αντοχή στην πίεση. Πιστεύω ότι είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι το έχω. Αν το έχεις και δεν δουλέψεις, δεν θα το βγάλεις ποτέ. Αν δουλέψεις και δεν το έχεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Σίγουρα είναι ψυχολογία, σίγουρα είναι να σου πάει η ομάδα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μετράνε σε αυτό. Που μετράνε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το έχεις. Αυτό που ξεκινάει βέβαια από τη μικρή μας ηλικία, όλα τα παιδιά, είναι πάρα πολλά πράγματα, νομίζω. Και δεν είναι εύκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι πολύ απλό, δηλαδή φαίνεται πολύ απλό, αλλά πολλές φορές χάνονται κάποια γκολ και λες δεν γίνεται να το χάσεις, και όμως είναι δύσκολο. Μάλιστα. Έστω και το απλό, γιατί τα απλά συνήθως είναι τα πιο δύσκολα. Επειδή ξέρεις και τη θέση και επειδή ξέρεις, έπαιξες πάρα πολλά χρόνια, όταν ανοίγει μια κουβέντα, π.χ. ο Πρίγιοβιτς δεν είναι καλός σε κάποιους τομείς. Ωραία. Αλλά τη βάζει μέσα. Ο προπονητής της ομάδας είναι υποχρεωμένος να τον διατηρεί, γιατί απλά τη βάζει μέσα και να ζητάει από τους άλλους να καλύψουν όποια δυναμία μπορεί να έχει ο παίκτης. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην περίπτωση είτε του Πρίγιοβιτς είτε οποιοδήποτε παίκτη, προσωπικότητα, κάποιοι παίκτη που βλέπεις ότι τραβάει, το πιο βασικό είναι η διαχείριση. Ναι. Και η διαχείριση όχι μόνο του Πρίγιοβιτς, η διαχείριση όλων των παιχτών, γιατί ούτε μόνο στο Πρίγιοβιτς θα πάρει το πρωτάθλημα, έτσι, όσο και αν φαίνεται, ούτε ο προπονητής θα πάρει μόνο το πρωτάθλημα, θα το πάρει το πρωτάθλημα όλοι μαζί, ακόμα και η διοίκηση που ξεκινάει από εκεί, ο κόσμος, εσείς, και πάνω απ' όλα όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό και αυτό μου... νομίζω ότι φέτος το βλέπω καλύτερα από όλες τις χρονιές, είναι η διαχείριση σε όλο το φάσμα του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι οι 11 που μπαίνουν μέσα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο για μένα όσο έζησα, όσο ήμουν εκεί δηλαδή και έζησα το... είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία για μένα πολλές φορές από την πολλή αγάπη όλων αυτό πνίγεται. Γεγονός. Φέτος βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι είναι ξεχωριστό, είναι κάτι άλλο. Δεν σκέφτονται όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μιλάω έτσι με κάποιους και από ό,τι ακούω, παιχνίδι με παιχνίδι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχει ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί με τη Λάρισα, ιδιαίτερο παιχνίδι, για μένα πολύ δύσκολο, γιατί τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι τα εύκολα. Και εκεί πρέπει να συγκεντρωθεί, να μην επηρεαστεί ούτε από το ότι είχε γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε τι θα γίνει στο επόμενο. Και νομίζω ότι τα έχει καταφέρει καλά φέτος. Είναι αυτό που λέμε κλισέ, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις στο τέλος. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και είναι δύσκολο. Σου είπα, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς εκεί ψηλά. Το να φτάσεις είναι εύκολο. Έχεις φτάσει πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν... ενώ πολλοί έχουν φτάσει εκεί, αλλά είναι δύσκολο να μένουν εκεί. Γενικά στη ζωή μιλάμε, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι ναι. θέλω να πω. Φέτος έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ίσως επειδή μαθαίνει από κάποια λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο στιβαρός γενικά. Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Εσύ ήρθες στον ΠΑΟΚ ως πρώτος σκόρερ της Β' Εθνικής. Αν θυμάμαι καλά, έχεις 18 γκολ, 11 ασίστ. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι τώρα. Αν θυμάμαι καλά. Από τον Θρασίβουλο και βρέθηκες ξαφνικά σε ένα καινούριο project, το οποίο ουσιαστικά έλεγχε ο Φερνάντο Σάντος.
Πώς σε βελτίωσε εκείνη η χρονιά, πώς σε έκανε να σκέφτεσαι διαφορετικά το ποδόσφαιρο, γιατί εγώ σαν δημοσιογράφος από εκείνη τη χρονιά και μετά είμαι άλλος σαν δημοσιογράφος, εντάξει, από την πρώτη χρονιά του Σάντος. Εσύ πώς το έζησες? Σταύρο, για μένα ήταν, δεν σου κρύβω, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αν και δεν σου κρύβω ότι στην αρχή είχα φτάσει επειδή είχαμε έρθει και πολλές φορές κοντά, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές. Για μένα στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Παρεμβολές, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να σχόλασε. Ναι. Εντάξει. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Εξελίχθηκε βέβαια ίσως την πιο όμορφη χρονιά για μένα. Γιατί σίγουρα πήρα πάρα πολλά, όπως είπες και εσύ, και από τον κύριο Σάντος, αλλά και από την ομάδα. Γιατί, όπως προείπες, άλλαξε το ρου και στην οτροπία και στο τι είχε ζήσει μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια το ήσα για λίγο και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και του Προέδρου και στο γνώρισα εκεί και με εμπιστεύτηκαν. Και νομίζω ότι κατάφερα ό,τι κατάφερα. Θυμάμαι την αμφισβήτηση που υπήρχε. Είχαμε πάρει εσένα τον Θασίβουλο και τον Μπακαγιώκο από τη Λάισα μετά από κακή χρονιά. Μετά από χρόνια, ξέρεις πόσες φορές μου λένε ρε, εσύ τότε να πούμε πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν. Ναι, αποτελεσματικοί ήμασταν, αλλά μέχρι να γίνουμε αποτελεσματικοί μας είχε φύγει το σηκώτι με αυτά που ακούγαμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσάς να διαχειριστείτε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν γιατί υπήρχε αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι με τη διαχείριση και της διοίκησης που ήταν πολύ σημαντική και του προπονητή, όλα νομίζω ότι ήθελαν χρόνο. Ο χρόνος έδειξε όλα αυτά που προείπες. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά. Ωραία. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε να είσαι πάντα καλά. Δεν ξεχνάμε ότι πέρασες από εδώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ότι τίμησες με τη φανέλα της ομάδας, έχοντας απίστευτη προσφορά εκείνη τη χρονιά. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Το μικρό πότε θα τον φέρεις στην Τούμπα? Το μικρό τώρα μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο και... είναι ο επόμενος στόχος, είναι να έρθει στο γήπεδο. Αλλά με προτάσμα. Ωραία, Ηλία μου. Σε περιμένουμε τότε πώς και πώς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εμείς. Ευχαριστούμε, Ηλία. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Αναστασάκος. Τον είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από το Τρασίβουλο με 20 γκολ σε 35 εμφανίσεις την προηγούμενη χρονιά. 7 γκολ σε 21 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Καθόλου άσχημα.